Μου επιτρέπετε πριν ακούσουμε το Βαγγέλη, θέλω λίγο να πω κάτι. Επειδή παρακολούθησα και το live που έκανε ο Κοψιάλης και αυτά που είπε η Αλεξανδράκη, τη Σούπερ Κίκη, νομίζω δεν την ακολουθώ ή δεν έτυχε να δω το live της. Μιλάμε για. Μιλούσαν αρκετή ώρα και τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Δεν ήταν ότι όλοι μαζί μιλούσανε. Ο Κοψιάλης μίλησε και ξεκαθάρισε, είπε συγγνώμη, ήταν λάθος που έκανα εκείνα τα like, ωραία. Και σε αυτό που εστίασε ήταν ότι του γράφανε για το παιδί του και για τη γυναίκα του αισχρά πράγματα. Που δεν σημαίνει ότι δεν γράφουμε σε κανέναν αισχρά πράγματα και γράφουμε κατάρες. Σε κανέναν. Η Αλεξανδράκη μετά θέλησε να τον στηρίξει γιατί ήξερε ότι η οικογένειά του και η γυναίκα του και δεν ήταν καλά αυτές τις μέρες. Τώρα αυτό που κάνει, που βλέπω τώρα από την Σούπερ Κική να μιλάει έτσι, προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι για ποιον, με αυτόν τον τρόπο, με βρισιές, είναι σαν να το συνεχίζει λοιπόν, όλο αυτό. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα να μιλήσω κι εγώ και τον Βαγγέλη πάρτε. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι η εκδίκηση του όπλου που ήδη δημιούργησαν. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία παιδεία. Γιατί τους βάζεις όμως και τους τρεις στο ίδιο... Όχι όλους. Αναφέρομαι συγκεκριμένα. Εγώ μιλάω γενικά τώρα, δεν στο έχω πει ο κάποιον. Διαφορετικές αφορμές είχαν. Διαφορετικές, ναι, μια στιγμή. Είναι παιδιά, γενική τοποθέτηση κάνω, που δεν είχαν καμία παιδεία. Για κάποιους λόγους βρέθηκαν, γίναν δημοφιλείς μέσω των social media, απέκτησαν followers. Κάνανε τα πάντα, τα δίνουν τα δυνατά, να δίνουν δώρα, giveaway κτλ. Για να πάρουν πολλούς followers. Και τώρα που με μια στραβή οι followers τους εκδικούνται και τους βρίζουν, κάθονται και βρίζουν οι ίδιοι τους followers που αυτοί παρακαλούσαν τόσο καιρό και δημιουργούσαν τα πάντα για να τους δημιουργήσουν. Βλέπετε πώς πρέπει να κρατάμε πισινές και πώς γυρίζει boomerang η όλη λογική και η προσέγγιση που κάνουμε εμείς στο δημόσιο βίο. Και βλέπετε πώς αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν να δείξουν τίποτα άλλο στη ζωή τους, να τελειώσω κι εγώ, τους βάζουν σε εκπομπές, τους παίρνουν σε σόου, τους δίνουν χρήματα, γίνονται δημόσια πρόσωπα, χωρίς να έχουν επιδείξει τίποτα άλλο. Και ξαφνικά όλη αυτή τη δύναμη που αποκτήσαν μέσα στο social media, τους γυρίζει πίσω. Μα με την γενίκευση διαφωνώ. Στη Σούπερ Κική αυτό παρακολουθούμε τώρα, Φέη μου, συγγνώμη κιόλας. Ωραία, την κρίνεις για αυτό που βλέπεις. Αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο, να μείνουμε ότι δεν γράφουμε κατάρες, τέλος. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Για πες, Βαγγέλη. Ένα λεπτό θα μιλήσω. Ναι. Αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν μήνυμα κατά του cyberbullying. Δηλαδή, αυτοί οι τρεις άνθρωποι συντονίστηκαν και εκεί το έχουν κάνει μόνοι τους, δεν το κάνουμε εμείς, τους ομογενοποιούμε, για να κάνουν μια εκστρατεία κατά του cyberbullying. Ο ένας, αυτός ο οποίος φαίνεται, πριν από λίγη ώρα είχε γράψει, είχε πει OK και μπράβο σε αυτόν ο οποίος έγραφε τα πιο εντυπωσιακά, και ομοφοβικά. Και τα έχει γράψει. Και μετά βγήκε και ξανά έκανε ένα like και λέει μη τυχόν κάνετε αυτό που κάνετε. Έχει γράψει, έχει αποδεχτεί τα πιο ακραία ομοφοβικά σχόλια. Και αυτό είναι λογικό ότι προκαλεί μια αντίδραση, η οποία αντίδραση δεν μπορεί να είναι αυτό που καταδικάζεις. Δηλαδή, θα πρέπει πράγματι, αν θες να καταδικάσεις κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί λάθος εκφράσεις, να μην τις χρησιμοποιείς και εσύ. Πάμε τώρα στους υπόλοιπους. Το βασικό είναι ότι έχουμε έναν βιασμό ο οποίος καταγγέλλεται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ευνηδίως εμφανίστηκαν κάποιοι τύποι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δημοσιότητα που έχουν μέσα στα social και μιλάμε για το κορίτσι αυτού ο οποίος αναφέρθηκε, για τη φίλη του κοριτσιού που της έστειλε μήνυμα, άσχετα πρόσωπα. Για το βασικό, όλοι οι συγκεκριμένοι που κάνουν μάλιστα εκστρατεία κατά του bullying, μόκο, δεν έχουν πει κουβέντα, υποχρεωθήκανε κάτι να ψελίσουνε, αλλά βεβαίως δεν μπορούν να κρυφτούν για πολύ. Ψελίσανε και μετά από λίγο φαντάζομαι ότι εγώ νομίζω, είδατε. Εγώ Βαγγέλη μου, δεν είναι αυτή η βάση. Η βάση είναι ότι κάποια θέματα δεν τα αγγίζει. Δεν είχε καμία δουλειά κανείς να βγει σε ένα θέμα που έχει πάει. Μα ήδη έχει γίνει καταγγελία. Και αυτό άπαντες, λέω, να υπερασπιστεί δημοσίως. Μπορεί, δεν ξέρω, και αυθόρμητα και από αγάπη μπορείς για το φίλο τους, δεν έπρεπε να βγούνε για μένα, μπορείς να υπερασπιστούν ένα πρόσωπο το οποίο καλώς ή κακώς, το οποίο εν τέλει, βγήκε και ο δικηγόρος, και είπε δεν εμπλέκεται στη δικογραφία. Μάλιστα. Άρα από μόνο του θα είχε λυθεί. Όχι, λέω, πήρε μεγαλύτερη έκταση. Επειδή βγήκαν κάποια πρόσωπα να τον υποστηρίξουν. Ναι, θα έβγαινε ο δικηγόρος κοπέλας, θα τελείωνε εκεί, αν έπρεπε να τελειώσει εκεί κοινωνικά. Λέγοντας ακραία πράγματα, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ακούγονται και μετά οι ίδιοι βγαίνουν και λένε ότι θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Ακούσατε τι είπε η Σούπερ Κική. Η Σούπερ Κική είπε, πρώτα-πρώτα είπε, αν είναι βιαστές δεν θα ασχοληθώ, τα έχει πει η ίδια. Επίσης είναι μια υπόθεση που μπάζει. Και κατέληξε ότι την ζηλεύουμε. Βαγγέλη μου, αυτά παθαίνουμε και δεν μιλάω συγκεκριμένα για τη Σούπερ Κική, τον οποιοδήποτε, όταν
Δίνουμε δύναμη, ό,τι και αν σημαίνει δύναμη, σε ανθρώπους χωρίς παιδεία. Και παιδεία για μένα δεν σημαίνει ένα πτυχίο πανεπιστημίου, που και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Παιδεία είναι μια γενικότερη πώς το λένε, έννοια, που η εκπαίδευση είναι υποσύνολο της παιδείας. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει απαίδευτος άνθρωπος και άνθρωπος με παιδεία. Τα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Μας μοίρασε η κυρία Σούπερ. Να συμφωνήσουμε ότι το κακό δεν το αντιμετωπίζεις με κακό. Δηλαδή, δεν έκανε κατά του cyberbullying. Έλα, Φωτεινή, πες το για να πω. Θέλω να πω αυτό, ότι δεν μπορείς να βρίσκεις τη μητέρα του άλλου, τη γυναίκα του άλλου και να του στέλνεις ψόφους και καρκίνους γιατί θες να αντιδράσεις σε κάτι. Αν θες να αντιδράσεις σε κάτι, είναι πάρα πολύ απλό. Τον κάνεις unfollow, τον κάνεις block, δεν τον ξανασυζητάς ποτέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ζήση, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του ακτιβιστή Ηλία Γκιόνι.